Κύριε Σαμούλη, καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε του προημίου και θα δώσουμε και τις ευχές φυσικά στο κλείσιμο αυτού του διαλόγου. Καλή επιτυχία. Είναι γεγονός ότι τολμάτε σε μια πολύ, πολύ δύσκολη εποχή για τους λόγους τους οποίους θα μας επιτρέψετε να αναλύσουμε στη συνέχεια. Τολμάτε όντως αυτή τη φορά να δοκιμάζεστε και να δοκιμάσετε ως υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Και όταν λέω να δοκιμάσετε, να δοκιμάσετε. Και το πώς ο κόσμος σκέφτεται, το πώς ανταποκρίνεται, αλλά και να δοκιμαστείτε όντως σε πολύ δύσκολες εποχές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε και στο χώρο σας. Είναι ένας χώρος στον οποίο. Ναι, είναι ένας φιλοξενός και γνώριμος χώρος βεβαίως. Και μπορώ να περάσω στην πρώτη ερώτηση. Ή θα θέλατε κάτι να πείτε ως ο δικός σας πρόλογο? Να σου απαντήσω αυτά που ήδη με ρώτησες. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Ναι. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και έτσι πως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό κλίμα στη χώρα, αλλά και κυρίως για το Πασόκ που εγώ υπηρετώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν πολύ ζεστός στο να δεχτώ την πρόταση να κατέβω και γι' αυτό αρνήθηκα και τουλάχιστον 3 φορές. Και στο τέλος βέβαια, μετά από μεγάλη σκέψη, το αποδέχτηκα. Γιατί πιστεύω ότι, και τέλος πάντων είναι και του χαρακτήρα μου, θέλω να πιστεύω ότι έτσι είμαι, η πορεία μέχρι τώρα το δείχνει αυτό, ότι δεν είμαι μόνο για τα εύκολα. Και δεν θέλω να συγκρίνομαι με όλους αυτούς που μόνο στα εύκολα εμφανίζονται και μόλις βρουν την πρώτη δυσκολία, μα, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Αυτό δεν έχει καμιά αμοφή στους ανθρώπους που είναι γύρω από μένα στο Πασόκ. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι που είναι υπαλλοί. Υπαλλοί ήδη θα βγάλουν ανακοίνωση, θα σταλεί και σε εσάς. Για τη στήριξη στο ψηφοδέλτιο. Για τη στήριξη στο ψηφοδέλτιο. Και βεβαίως επειδή μπορεί να γίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει σταλεί. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά αυτό. Όσον αφορά αυτό που ζητάμε όλοι μονίμως στην Ελλάδα, είναι τι? Να ανανεώνονται και τα πρόσωπα. Να παρουσιάζονται δηλαδή καινούργια πρόσωπα. Να μου πεις εσύ, δεν είσαι καινούργιο πρόσωπο. Καινούργιο πρόσωπο δεν είμαι. Μου έχετε δώσει ήδη τη δυνατότητα να σταθώ πάρα πολύ. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Και άλλος λόγος είναι ότι ήθελα να είμαι υποψήφιος με το Πασόκ σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που βρίσκεται το κόμμα. Γιατί το θεωρώ λίγο, έτσι να το πω, ανήθικο, να το πω άδικο, ότι το μόνο κόμμα που έχει στραγγαλιστεί από όλη αυτή την ιστορία στη χώρα, mm-hmm. την κρίση δηλαδή, την κρίση που περνάει η χώρα, είναι το Πασόκ. Από 44% για διάφορους λόγους βέβαια έφτασε να είναι 4-5%. Και το θεωρώ άδικο αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι μόνο αυτό έφταιξε για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Και ένας λόγος ευπρόσθετος λοιπόν είναι και αυτός. Mm-hmm. Συνεχίζω. Θα το πάμε βήμα-βήμα και στο τέλος θα μεστώσουμε πραγματικά. Έχω την αίσθηση μια πολύ καλή συζήτηση. Επιτρέψτε μου, νέος στην πολιτική δεν είστε. Σχεδόν, εγώ προσωπικά σας θυμάμαι πάντα μέσα στην πολιτική. Στην αυτοδιοίκηση, έτσι. Τέλος πάντων, από το 2000. Από το 2000 περίπου. Οπότε έχετε να μετράτε 14 χρόνια δραστηριοποίηση στην πολιτική ζωή του τόπου στην αυτοδιοίκηση πρώτη βαθμού. Ναι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι κουβαλάτε και την εμπειρία όσον αφορά τη διαχείριση των κοινών εδώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσατε να ανταπεξέλθετε εάν πραγματικά γυρίζαν τα πράγματα. Σε τέτοιο βαθμό μπορεί να φαίνεται ουτοπικό. Ναι. Ουτοπιστής δεν είστε. Αλλά αν όμως γυρίζαν τα πράγματα. Και πραγματικά καταφέρνατε να βρεθείτε μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό καθ' αυτό το κοινοβούλιο που ζούμε σήμερα. Ναι. Θα ανταπεξερχόσασταν με την ίδια ευκολία με την οποία ενδεχομένως φέρατε σε πέρα κάποια πράγματα εδώ και ιδιαίτερα με τη Δημοτική Αρχή και ως αντιδήμαρχος. Βεβαίως, ό,τι αφορά την αυτοδίκηση είναι τελείως, ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Και εκεί, εγώ ξέρω, είναι γνωστό τη σπάση και κυρίως τον πρώην Δήμο. Αλλά το έχει μάθει πλέον και η Φαλονιά αυτό και το ξέρει και τα που τα απέδειξε εξάλλου και στις δύο από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, ό,τι εγώ, ό,τι καταπιάνομαι,
Μέχρι θανάτου το ασχολούμαι. Σας ακολουθεί ο χαρακτηριστικός πραγματικά του πολυμήχανου όσον αφορά την αυτοδιοίκηση με τα τελευταία αποτελέσματα. Μέχρι θανάτου. Ασχολούμαι μέχρι θανάτου. Και πιστεύω ότι στο κοινοβούλιο δεν χρειάζονται μόνο τα θεωρητικά μεγάλα μυαλά. Χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην πραγματικότητα και ασχολούνται με την πραγματικότητα, δηλαδή με τον πολίτη. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εγώ, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το έχω, δεν θα μου ήταν νομίζω καθόλου δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Εδώ λοιπόν έρχεται να θέσει ο χαρακτηρισμός που σας έχουν αποδώσει, να αρκεί στήριξη. Γιατί συγγνώμη, Ελευθερία, μπορεί μερικοί άνθρωποι να καταπιάνονται, ξέρω εγώ, ή να σκέφτονται τα ωραία λόγια τα παχιά. Τα ωραία λόγια τα παχιά δεν είναι τα προβλήματα όμως. Όχι βέβαια. Έτσι. Και να ξέρεις κάτι, ότι εγώ στη ζωή μου, όσα χρόνια τουλάχιστον ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, δεν έταξα ποτέ τίποτα. Όταν όμως έλεγα κάτι, θα ασχολιόμουν με το πρόβλημα και με το θέμα μέχρι τέλους. Μπορεί να μην στα λέω επιστημονικά, αλλά επειδή εγώ θέλω να με αντιλαμβάνω το απέναντί μου, ό,τι έλεγα πρακτικά, το έκανα και σαν αποτέλεσμα. Το έφερα και σαν αποτέλεσμα. Μου δίνετε σκαλοπάτια όμως αυτή τη στιγμή. Στην αυτοδιοίκηση δεν είπατε, δεν υποσχεθήκατε, δεν. Δεν υποσχέθηκα ποτέ τίποτα. Ξέρετε. Έδωσα όμως αμέριστα τη βοήθειά μου σε όσους τη ζήτησα. Αμέριστα. Και ακόμα τη δίνω. Για να σε ενημερώσω, χωρίς να θεωρηθεί αυτό εγωιστικό, και τώρα έχουμε αντιπολίτευση και μέχρι τώρα έχουμε αντιπολίτευση, και τώρα έχω. Μου χτυπάνε την πόρτα άνθρωποι, συμπολίτες μας. Και προσπαθώ να τους λύσω τα προβλήματά τους και τώρα ακόμα. Σε αυτά που πολλές φορές και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και γενικώς, σε πολιτικό επίπεδο, εγώ θα το θέσω, ναι. Γιατί το να ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε σε καφενειακές συζητήσεις ναι. δεν είναι κάτι που τιμά κανέναν. Όχι. Λοιπόν, όχι. Μέσα από την πολύχρονη διατριβή σας στο Δήμο, κάποιοι θεωρούν και δεν το κρύβουν ότι καταφέρατε να έχετε δεσμούς και συσχετισμούς τέτοιους που σας έδωσαν και το αποτέλεσμα από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Από εξυπηρετήσεις. Έρχομαι να αντιπαρέλθω σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, η μεγάλη θητεία σας σας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να έχετε αυτούς τους δεσμούς και μάλιστα και σε σχέση με κάποιους που συνεργαστήκατε πολιτικά μαζί τους. Εγώ θα σου πω δύο παραδείγματα. Ένα της πρώτης μου θητείας και ένα της τελευταίας μου θητείας. Στην πρώτη μου θητεία, εγώ εκλέχθηκα τρίτος στον πρώην Δήμαρχο Στοδίου. Εντάξει. Που δεν είχα όλα αυτά. Που λένε οι καφενόβοι. Ναι. Και στην τελευταία μου θητεία εκλέθηκα πάλι ψηλά και σε ενημερώνω ότι αυτές οι δημοτικές εκλογές, σε αυτές μάλλον τις δημοτικές εκλογές, εγώ δεν ασχολήθηκα ούτε το 10% από αυτό που μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου. Δεν ασχολήθηκα περισσότερο με το συνδυασμό. Οπότε το αποτέλεσμα, με λίγα λόγια, σας δικαιώνει πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι και ήταν οι προϊστάμενοι πολιτικοί σας ακόμα. Και σκέψου ότι εμείς τώρα πήραμε το 23,5% περίπου του 100, έτσι, όταν το προηγούμενο, στις προηγούμενες εκλογές, είχαμε πάρει το 30%. Νομίζω, θα θυμάμαι, 27-30, κάτι τέτοιο. Τότε λοιπόν είχα πάρει 1.150 ψήφους, δηλαδή ήμουν σχεδόν πρώτος μαζί με τον Βασίλη Τουρκωτά. Και τώρα, μετά 3,5 χρόνια σαν την πολίτευση, πήρα σχεδόν. Πήρα 700 χωρίς να κάνω αυτό που σου είπα νωρίτερα. Μάλιστα. Χωρίς τα ποσοστά αυτά. Από πού έρχονται λοιπόν όλα. Άρα λοιπόν. Απλά. Είναι απλό ελευθερία. Είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω συλλάβει και γι' αυτό εκτιμάται. Ποιο είναι αυτό. Εγώ δεν περιμένω να έρθουν οι εκλογές ή ένα μήνα πριν των εκλογών για να βγω στον δρόμο. Επομένως. Εντάξει, εμένα με βλέπουν διαζώσεις κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν είμαι από αυτούς που παρουσιάζονται κομίτες. Ή σωτήρες της Κεφαλονιάς. Εγώ δεν είμαι αυτός. Εγώ από την επόμενη μέρα των εκλογών, από την επόμενη μέρα των εκλογών, ασχολούμαι για τις επόμενες εκλογές. Δεν εξαφανίζομαι ποτέ δηλαδή. Αυτό είναι πολιτική ευφυΐα ή είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι το οποίο το κουβαλάτε, δηλαδή στην καθημερινότητά σας να είσαστε όλος. Επειδή δεν το κάνω συνειδητά, δηλαδή δεν το κάνω συνειδητά με την έννοια ότι τι, δεν το κάνω συνειδητά με την έννοια ότι πάνε να εφαρμόξω τον ψήφο. Το κάνω γιατί το ζω, γιατί μου αρέσει αυτό. Ωραία. Και πιστεύω σε αυτό. Το ναρκισιστή Σπύρο Σαμούρη. Και ναρκισιστή φυσικά είναι αυτό ο οποίο για το εγώ του επιχειρεί τα πάντα. Λόγω, πρώτα απ' όλα τον αποδέχεστε εδώ τον χαρακτηρισμό. Δηλαδή για το εγώ σα αυτή τη στιγμή μπαίνετε στη διαδικασία να είστε υποψήφιο βουλευτή και κάτι σα προσθέτει αυτό. Σε εξήγησε του λόγου προγόνου.
Επομένως, είναι ξεκάθαρη. Ναι, δεν είσαστε ρίψας πίσω, όπως είπατε. Όχι μόνο. Και στα δύσκολα δηλώνετε παρουσία. Θα φέρω σαν παράδειγμα, ίσως κακός, αλλά τέλος πάντων στα δύο μεγάλα κόμματα τώρα, τα σημερινά, γιατί εμείς πλέον είμαστε μικρό κόμμα, έτσι. Οι 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι που ήταν κάτω στο Πασόκ έχουν μετακομίσει τώρα αλλού, για άλλες πολιτείες. Εμείς είμαστε λοιπόν ένα μικρό κόμμα. Τα δύο μεγάλα κόμματα λοιπόν είχαν, όπως ξέρεις, πληθώρα υποψηφίων. Βέβαια. Γινόταν κυνήγι. Μπράβο, γινόταν κυνήγι. Και πιθανόν αντιλαμβάνεσαι ότι και τα μέσα στην κεντρική εξουσία των κομμάτων για να υποβάλουν την κάθεση. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Όταν όλα πάνε καλά, όταν υπάρχει στο εγγύς μέλλον η επιτυχία είναι άμεση, τη βλέπεις, εκεί όλοι είμαστε μάγκες. Όλοι είμαστε δυνατοί, όλοι προσφερόμαστε. Τι ωραία. Ήταν στρωμένο το χαλί. Ναι, 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 τι ωραία. Για να δω στα δύσκολα πώς θα παρουσιαστούν. Πώς. Πώς θα βάλουν μπροστά τον εαυτό τους. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να το θυμίσει η κοινωνία. Αυτά είναι από τα κριτήρια που πρέπει να έχει η κοινωνία. Για την επιλογή προσώπου. Ακριβώς. Αυτά όλα δεν πρέπει να είναι απαρατήρητα. Οφείλω να ομολογήσω, κύριε Σαμόρη, ότι δεν είσαστε από τους λάτρεις της κυβιστήσεως. Δεν έχετε κάνει, δεν έχετε μετακομίσει, δεν έχετε αλλάξει ριζούλα σε μια περίοδο που πραγματικά οι μετακινήσεις και οι μεταγραφές με ποδοσφαιρικούς όρους είναι απίστευτες σε ποσοστό, έτσι. Έχετε μείνει σταθερός στο ΠΑΣΟΚ. Και μια και το φέρνει μόνη της η συζήτηση αυτή. Γιατί πραγματικά μένετε στο ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου αυτή τη στιγμή και αν όντως το θεωρείτε και το εκλαμβάνετε έτσι και δεν ακολουθήσατε το βηματισμό που κάποιοι τον χαρακτηρίζουν και τρεκλό βηματισμό γιατί διέσπασε στην κυριολεξία το ΠΑΣΟΚ λοιπόν. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι του Βενιζέλου. Το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο Βενιζέλος και αύριο θα είμαι εγώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Άρα δεν είναι καλλιεργός αρχηγού. Ούτε εγώ, ούτε πολιτικά, ούτε και ποδοσφαιρικά, ούτε και κάποιος αλλιώς, είμαι προσωπολάτρης. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι ούτε εγώ, πάλι στο Μαρινάκι, είμαι Ολυμπιακός. Εγώ ψηφίζω Πασόκ. Εγώ ψηφίζω Πασόκ. Δεν ψηφίζω ούτε Βενιζέλο, όταν είναι πρόεδρος θα τον ψηφίζω. Αν θα ξαναείναι υποψήφιος, θα δω τι θα κάνω. Εντάξει. Σαν πρόεδρο κάτι πρέπει να υπάρχει. Έτσι, πρέπει να υπάρχει κάποιος επικεφαλής. Από το Πασόκ ξεκινήσατε, γενικά. Ναι, εγώ τη θητεία μου ναι. Για ποιο λόγο Πασόκ? Εγώ τη θητεία το 81. Όταν πρωτομπήκατε στην πολιτική και τα λοιπά, ήσασταν Πασόκ πάντα. Θα σου πω, ήθελα να σου πω αυτό. Από μια νεοδημοκρατική οικογένεια. Ναι, του πατέρα μου. Από την οικογένεια του πατέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν και γραμμένο πολύ στην Δημοκρατία. Και φανατικό. Σε ενημερώνω και. Είναι παιδιά να διαχωρίσει. Και φανατικό. Ο πατέρα μου σκότωνε. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν στην Αθήνα, ήμουν στην Αθήνα. Το λίγο και το ήρθα στην Αθήνα. Έφυγα από εδώ, ήμουν στο Λιξούρι στο γυμνάσιο. Και μετά ήρθα στα Αποστόλη. Και μετά πήγα στην ναι, και από τα Αποστόλη έφυγα και στην Αθήνα. Δηλαδή το λίγο και το ήρθα στην Αθήνα. Το 81 λοιπόν που ήμουνα 22 χρόνια όπως ήμουνα, ψήφισα Πασόκ. Μεγάλη εποχή. Ναι. Νέο ήμουνα κτλ. Ο Ανδρέας συνέπαιρνε τα πλήθη κτλ. Ψήφισα Πασόκ. Στην επόμενη και να ψήφισα Πασόκ. Μια περίοδο λοιπόν 89 με 90 εκεί ψήφισα διάφορα δημοκρατία. Δεν είμαι αυτός ακόμα. Αλλά αν όχι, ήμουν πάντα αυτός πολιτικά έτσι. Εγώ στο Πασόκ είμαι από το 2004 και μετά. Δραστηριοποιήθηκα τόσο έντονα. Ναι, γιατί νωρίτερα η αριστερά του είδε, ήμουν συμμαθητής στο γυμνάσιο Αρένα με τον Γιώργο τον Τζιμιδό. Ήμουν περισσότερο με τον Γιώργο, πρώτα με τον Γιώργο και μετά με τον Μάικ τον Φόρτη και με αυτούς. Ποιος ήταν ο μέντορας σας? Και έτσι θα σου πω. Και έτσι λοιπόν, λόγω της φιλίας μου, της μεγάλης φιλίας μου με τον Γιώργο και τα λοιπά, και με τον Μάικ τον Φόρτη, μετά με τον Σπύρο και μπήκα σε αυτό το κλίμα και τους στήριζα σαν δημοτικές αρχές και σαν βουλευτές, χωρίς να είμαι εντεταγμένος όμως. Ενετάχθη στο Πασόκ, σαν φίλος στην αρχή και μετά σαν μέλος. Και στις κακές περιόδους, βέβαια, η τελευταία περίοδο ήταν πάρα πολύ καλή. Εξελίχθηκε σε τραγική. Όλοι κρατούσε κάτι για τον εαυτό του πάντα. Εξελίχθηκε σε τραγική. Έτσι προέκυψα εγώ κομματικός τέλεχος. Μάλιστα. Έτσι. Άρα και δεν είμαι και φανατικός, να ξέρεις. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, να λέω γνώμη με το όνομά του. Και θα σου το αποδείξω στην πορεία του χρόνου. Θα σου το αποδείξω στην πορεία του χρόνου αυτό. Με τις ερωτήσεις που μου κάνεις και τις απαντήσεις που θα σου δώσω. Εγώ τον άνθρωπο ήταν ο Μάκης Φόρτης. Πώς. Ο Μάκης ήταν αυτός, γιατί στην Κεφαλονιά εγώ επέστρεψα το 1991. Ήμουν στην Αθήνα 20 χρόνια περίπου. Ο Μάκης λοιπόν κάποια στιγμή ήταν δεύτερη τη. Δεύτερη ή τρίτη, μάλλον η τρίτη τετραετία του,
Θα πήγαινε μάλλον στην τρίτη τετραετία του, ο οποίος με κυνήγαγε δύο χρόνια για να είμαι όπως είπε στο ψηφοδέλτιο του. Και του έλεγα εγώ είναι νωρίς ακόμα, αύριο. Φτάσαμε μέρες πριν να κλείσει ψηφοδέλτιο. Και θυμάμαι, πήγαμε στη Γιάννη αυτή και μου λέει τι θα γίνει τώρα, θα μου πει τι θα μου πει. Σε ωραίο περιβάλλον. Γιατί τότε σκεφτόμουν ότι εγώ ήμουν περίπου, ξέρω εγώ, 8, 9, 10 χρόνια στην Κεφαλονιά. Ήταν ένα εγχείρημα για μένα λίγο. Παρόλο που μου αρέσαν αυτά, ήταν λίγο μεγάλο. Ξεκίνησε. Και το ψιλοφοβόμουν. Ναι, το ψιλοφοβόμουν. Και τώρα δεν τη. Αλλά βάζοντα υποψηφιότητα, βγήκα τρίτο. Και συνέχισε η πορεία μου μετά. Η παρουσία μου είναι σταθερά ίδια. Μπορείς και φωνακλάβη. Κατοικείται Αργοστόλη. Ναι. Αλλά καταγωγή από Λιξούρη, από Αθέρα συγκεκριμένα. Θα στήριξε το Λιξούρη. Τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά, όχι. Και είμαι πάρα πολύ λυπημένος γι' αυτό. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά, εντάξει. Ήταν αρκετά καλά. Τη δεύτερη φορά, γιατί πιστεύετε ότι δεν θα στήριξε. Πολύ άσχημα. Δεν ξέρω. Τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Πάντως, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Γιατί τα προηγούμενα 3,5 χρόνια στην δημοτική. Σαν αντιπολίτευση στην δημοτική αρχή. Στα έδρα, μάλλον σε αντιπολίτευση. Μιλάμε τώρα για τις τελευταίες εκλογές, όχι τις πρώτες, προηγούμενες. Μιλάμε για το Καλλικράτη. Καλλικράτη, αλλά η πρώτη 3,5 αιτία. Εκεί και υποστηρίξαμε με πάθος μαζί με τον αγαπητό μου φίλο και συμπαθητή μου τότε στο Λιξούρι, τον Ιούνιο τον Αραβαδινό. Και προτάσεις κάναμε και παρεμβάσεις κάναμε για θέματα της πανικής, σφοδρές σφοδρότατες. Αυτό δεν εκτιμήθηκε διόντως. Επ' του αποτελέσματος. Σπύρος Αμωρή, δεν εκτιμήθηκε διόντως ως υπέρασμα του αποτελέσματος και ως μια πραγματικότητα, μια αναστρέψη, ναι, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι το εξής όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιο θέμα, πολιτική... θα το αφήσουμε έτσι. Όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν προκύψει κάποιο θέμα με το Λιξούρι, εγώ ήδη έχω κάνει. Ξέρω. Ήδη έχω κάνει. Και κυρίως μετά τους σεισμούς. Ήδη έχω κάνει και τώρα. Είχε δράσει στο Λιξούρι. Καλά, και τους σεισμούς που ήμουν σχεδόν κάθε μέρα στο Λιξούρι, αλλά και μετά τους σεισμούς για την κατάσταση που επικρατεί, ας πούμε. Θα τα πούμε σε πολύ. Και μέσα στα δημοτικά συμβούλια έχει παρέμβαση για το Λιξούρι τακτικά. Μα αυτό άλλο. Το θέμα είναι τα εξής τελικά. Φτάνω στο συμπέρασμα ότι η πολιτική, την πολιτική την κάνουν τα άτομα. Σαφέστατα. Μάλιστα. Σαφέστατα. Δηλαδή, η πολιτική συνεχίζει να φέρει και το Σπύρο το Σαμόρι, ο οποίος μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία την πολύ δύσκολη τώρα. Και αποδεικνύει ότι όντως δεν είναι. Κοίταξε, εμένα, ναι, εμένα το πάθος μου είναι η αυτοδιοίκηση. Κατά τα ψέματα τώρα. Έτσι. Γιατί έχει αμεσότητα. Και αυτό εμένα μου αρέσει. Τώρα ήταν μια δύσκολη περίοδος για το Πασόκ και αποφάσισα αυτό που σου είπα. Εγκατέλειπαν οι υπόλοιποι το καράβι. Δεν εγκατέλειπαν. Αυτό που σου είπα, οι παλιοί, ας πούμε, έχουν κάνει τον κύκλο κλπ. Και έπρεπε για πολλούς και διάφορους λόγους να μην ξαναείναι. Με το κλειδί στην καρδιά. Όλοι ξέρω αυτοί, ότι κάποια πράγματα λένε. Όλοι αυτοί οι παλιοί που είδες, για κάποιους λόγους. Όχι, δεν έπρεπε να είναι. Εδώ προσωπικά σε κανένα. Ναι, ναι. Αλλά γενικόλογα στους παλιούς. Παλιά. Θεωρεί ναι. με το χέρι στην καρδιά. Ναι, έτσι. Ναι. Βέβαια, κάποια πράγματα οφείλω να τα καταλάβω ναι. και να με βάλω Σπύρος Αμωρής στη θέση. Ναι. Γιατί δεν λέγονται κάποια πράγματα. Ναι, εγώ θα σου πω. Λοιπόν, εάν ήταν στα ποσοστά τα παλαιότερα ή κατά προσέγγιση σε πολύ καλό ποσοστά με μία έδρα που πεζότανε και που μπορεί να την είχε ο υποψήφιος του Πασόκ πάρα πολύ εύκολα. Οι παλιοί θα πηγαίνανε στην άκρη για να μπουν οι καινούργοι. Κοίταξε να δεις. Με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά. Τουλάχιστον ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, νομίζω ότι. Δεν μιλάμε για το Σπύρο το Σαμόρι, γιατί ο Σαμόρι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο γήπεδο. Εμπεθέ από αυτού θα πρέπει μάλλον να το ξεχωρίσουμε αυτό. Και να πούμε ότι οι παλιοί από αυτού που ήδη διατέλεσαν νομάρχε, δήμαρχοι, βουλευτέ κτλ. Θα ήταν δύσκολο ακόμα και να είναι. Γιατί. Πιστεύω εγώ. Γιατί έχουν κάνει τον κύκλο. Είναι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι όλοι, γιατί κάνουν παράγκε, ξέρω όλου. Συνειδητοποιημένοι άνθρωποι και. Θα άφηναν φόρους, όπως και παλιά γινόταν έτσι. Αν πας διαχρονικά θα δεις ότι ο καθένας είχε τον ρόλο του. Διαχρονικά είχε τον ρόλο του κάποιος. Πήγαινε δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Πέφτανε διαμονής όμως για τις υποψηφιότητες, έτσι. Αυτό είναι ανθρώπινο. Ότι θα υπήρχαν και άλλες... Πολιτικό, όχι ανθρώπινο. Ναι, πολιτικό. Ότι θα υπήρχαν όμως και άλλοι άνθρωποι που σήμερα κρύβονται, που δεν παρουσιάζονται, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, που δεν είναι όμως στην πρώτη γραμμή, και τα λοιπά, νεότεροι πιθανόν πολλοί από αυτούς που δεν παρουσιάζονται καθόλου τώρα, σίγουρα τότε θα είχαν πλαισιώσει το σύστημα αυτό και θα προσπαθούσαν να επιβάλλουν την θέλησή τους να είναι υποψήφιοι. Λοιπόν, δυσκολεύομαι τη συζήτηση. Ναι, δεν είναι. Δυσκολεύομαι τη συζήτηση περισσότερο ακόμα. Πώς είναι η συνοχή του Πασόκ εδώ τοπικά στην Κεφαλονιά,
Σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Και με ποιο συμφωνείτε, θα... Σπύρος Σαμούρης, αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, κοίταξε, θα, επειδή θα σε αφήσω εσύ να το κρίνει, όταν θα βγει η ανακοίνωση αυτή που, θα, που ξέρω ότι έχουν ετοιμάσει, από τα παλιά μέχρι και. Στελέχη κυρίω. Στελέχη, στελέχη. Γιατί αυτή η επιστολή που θα σταλεί στα ΜΜΕ είναι. Από... Στήριξης. Ναι, είναι στήριξης και είναι, είναι από ανθρώπους που ήταν βουλευτές, υπουργοί, νομάρχες, δήμαρχοι κτλ. Και γεννημένοι και γενικοί γραμματείς στην Κεφαλονιά. Αποουσιάζουν λίγοι, δεν έχουν βάλει από την ξεροαντίδη μάλση όλους αυτούς, γιατί είναι καπλάδιαζε πάρα πολύ, αλλά έχουν βάλει τους επικεφαλής. Και ξέρω ότι εκεί ότι ήταν λίγες οι αρνήσεις που πήραν, πολύ λίγες. Που σημαίνει ότι όλοι στηρίζουν την προσπάθεια αυτή του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, 12 το μεσημέρι. Θα όχι, αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω αν σε έχουν ενημερώσει ή θα σα το στείλουν. Δεν είχα ενημερωθεί. Θα σα το στείλουν. Μάλλον τώρα γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το, με το διαδίκτυο, με το email. Οπότε θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι 12 η ώρα. Την Παρασκευή. Θα γίνει στο Μιλίκι. Η παρουσίαση των υποψηφίων του. Και ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Είχαμε μείνει στο αυριανό. Κύριε Σαμούρη, στην Κεφαλονιά είναι γεγονός ότι. Δεν ξέρω βέβαια, βοηθήστε με και εμένα να ενημερωθώ όπως και όσους μας αυτιαστούν. Η τοπική του ΠΑΣΟΚ είναι λειτουργία. Υπάρχει. Έχει ενδεχομένως αυτή τη στιγμή δραστηριοποιηθεί για να οικονομήσει καταστάσεις. Είναι γεγονός ότι είναι όλα δύσκολα. Είναι δύσκολα. Πάρα πολύ. Και ομολογώ ότι σας διακρίνει τόλμη. Να σου πω. Όχι ναρκισισμός επομένως, έτσι. Όχι. Δεν τον αποδέχεστε, δεν τον χαρακτηρίζουμε αυτό που σας αποδίνω. Ότι ο Σαμούρης, με λίγα λόγια, ήθελε να είναι υποψήφιος. Δεν το συζητώ. Σε παιδίο και αυτή τη στιγμή το επιχειρεί. Λοιπόν. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια νομοθετική επιτροπή, η οποία είχε παραιτηθεί. Και είχε παραιτηθεί όχι για λόγους πολιτικούς. Δηλαδή δεν παραιτήθηκε για λόγους διαφωνίες, ας πούμε, κτλ. Παρατήθηκε γιατί υπάρχουν θέματα οικονομικά. Μάρασμος γενικός. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρετε και οι δύο και όλος ο ελληνικός λαός, βρέθηκε να είναι εφεσωμένο με 120 εκατομμύρια. Κύριε Σαμούρη, μας ανοίγετε, μας ανοίγετε πραγματικά θέματα για διάλογο. Λοιπόν, μία ανωτελία. Αυτό έγινε και διεκδικής από κάποιους. Αυτό όμως αποτελεί και εφαρτήριο να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτόν που διασπά το ΠΑΣΟΚ σήμερα, στον Γιώργο Παπανδρέου, ότι κατεβαίνει στην πολιτική για να πετύχει να αποφύγει αυτό που είπατε ακριβώς. Πόσο μέσα οικονομικά μπήκε το ΠΑΣΟΚ που μετά ξεκίνησε έλεγχος οικονομικός κτλ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει διαχειριστικό έλεγχο. Α, μπράβο. Λοιπόν, τελικά πόσο δένονται όλα αυτά και όσον αφορά τον διαχωρισμό αυτή τη στιγμή που πραγματικά πειράζει πολύ την ελευθερία σε σχέση με αυτό. Να σου πω κάτι. Έχω ένα φίλο πολύ καλό στο Λιξούρι. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Που ήταν από το 3% του συνασπισμού. Αυτό ανήκει εκεί. Ναι. Όταν το ΣΥΡΙΖΑ, το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ τότε συνασπισμός ήταν 3%, 3,5% εκεί. Εκεί γύρω στο 3% τέλος πάντων. Μπράβο, έμπαινε στη Βουλή. Σαν τώρα περίπου το ΠΑΣΟΚ που λέμε. Εντάξει. Αν δεν αφιέσουμε τη δεδηλωμένη. Λοιπόν, και του λέω μια μέρα που πηδήσαμε, γιατί όταν πάω στο. Όταν σαντιόμαστε, γίνεται κουβέντες απείρου κάλους. Τότε λοιπόν είχαν ξεκινήσει το ΣΥΡΙΖΑ με κάτι συνέδρια κτλ. Προ συναδριακές εργασίες και μετά το συνέδριο και όλα αυτά. Και μου έλεγε. Το τι χαλασμός γινόταν εκεί μέσα. Και του λέω, αδελφέ, επειδή εμείς θα έχουμε περάσει σαν μεγάλο κόμμα και βλέπουμε και τα μαχαιρώματα και τσουκάβγατες και τις ίδρυκες και το ένα, θα τα ζήσεις κι εσύ. Και θα έρθει κάποια στιγμή που εσύ του 3% πιθανόν κάποια στιγμή να μείνεις και λόγο. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Τι, όσο συνέπεια δηλαδή. Όσο φυσική συνέπεια, ακριβώς. Ακριβώς. Όταν πολλαπλασιάζεται ο κόσμος. Όταν βλέπουν φως και μπαίνουν μέσα και πλαμπεσιάζει τον κόσμο, εκεί γίνονται. Φως και πικά. Ακριβώς. Εκεί γίνονται και διάφορα. Δυστυχώς, ελευθερία. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό. Ωραία. Έτσι, και δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Ωραία. Αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Επομένως. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τη συνολική μας παιδεία σαν λαός. Σε πολλά πράγματα. Φυσικά. Και σε αυτό βέβαια. Και χαίρομαι που αναφερθήκατε σε αυτό. Αλλήμον δεν το έλεγα. Θα μου θέλει να σου πω κι άλλα δηλαδή. Θα δέσουν όλα στη συνέχεια. Yeah. Επομένως και τοπικές και νομαρχιακοί δεν υπάρχει λόγω των αντιμετωπισσοτικών. Η νομαρχιακή, η οποία έχει παρατηθεί για λόγους αυτούς του οικονομικούς περισσότερους που είπα, που έχουν να κάνουν με την κεντρική εξουσία, η οποία τα ξέρει και τα αντιμετωπίζει.
Τα ξέρει να αντιμετωπίζει δηλαδή τα προβλήματα αυτά τα οικονομικά. Ωραία, το θέμα είναι η συνοχή υπάρχει. Υπάρχει όμως αυτή. Δηλαδή τα άτομα, υπάρχουν σαν άτομα. Όχι ως εκλεκτά. Όχι ως εκλεγμένα, γιατί υπάρχει και σαν εκλεγμένα δεν υπάρχουν. Σαν εκλεγμένα έχουν παρατηρηθεί. Αλλά σαν άτομα είναι στον χώρο, στηρίζονται τον χώρο, είναι εδώ κάθε μέρα κτλ. Κανονικά δεν είναι. Πόσοι από αυτούς οι οποίοι μεταπίδησαν στο ΣΥΡΙΖΑ και από το 4 έφτασε να έχει αυτό το ποσοστό και αυτή τη στιγμή να είναι εν δυνάμει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Με πασοκογενή στοιχεία όμως πολύ περισσότερα. Εδώ τοπικά στην Κεφαλονιά, ναι, που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, έτσι. Ναι. Πόσοι από αυτούς του ΠΑΣΟΚ που έκλειναν προς τα εκεί, είτε μπαίνοντας επειδή είδαν φως, είτε επειδή λογικά το ΠΑΣΟΚ τους διέψευσε, εσείς θα μας απαντήσετε σε αυτά. Ναι. Έχουν μείνει εδώ τοπικά δίπλα στο ΠΑΣΟΚ και δίπλα στο Σαμόρι και στους συνυποψηφίους. Έχετε απόλυση με λίγα λόγια. Πολύ σημαντικό, είναι δυνατόν. Το ΠΑΣΟΚ το παίρνει στις τελευταίες εκλογές του 2009. Απόλυες προσώπων και κατά συνέπεια ψήφων. Μα εννοείται αυτό. Από την... Το 2009 το ΠΑΣΟΚ πήρε 44%. Πανελλαδικά. Ναι. Ανάλογα ποσοστά στην Κεφαλονιά. Ναι. Ωραία. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε τέσσερις, γύρω στα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρου. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Γύρω στα 6 εκατομμύρια δεν είναι ψηφοφόροι. Στην Κεφαλονιά λοιπόν είναι 25.000. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα τώρα, έτσι. Το εκλογικό σώματος. Σύνολο, το εκλογικό σώμα. Να πήρε το ΠΑΣΟΚ 12. Ναι. Προφανώς όσοι φύγανε και από τα πανελλαδικά και πήγανε δίπλα ή παραδίπλα, έχουν φύγει από την Κεφαλονιά. Πρωτοκλασσά στελέχη βέβαια είναι πάρα πολύ λίγα. Πρωτοκλασσάτα στελέχη. Ναι. Αλλά ψηφοφόροι έχουν φύγει. Βέβαια έχουν φύγει. Το ποσοστό δηλαδή αυτή τη φορά πόσο περιμένετε να είναι σε σχέση με το τοπικά μιλάμε. Από τοπικά. Κοίτα να δει. Εγώ πιστεύω ότι ένα ποσοστό και δύο μονάδες πάνω από το μέσο όρο της χώρας που θα πιάσει το ΠΑΣΟΚ θα είναι επιτυχία. Μάλιστα. Δηλαδή 8% περίπου. Λέω εγώ. Συνειδητοποιημένος και προσγειωμένος. Βέβαια. Αυτό δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή δεν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Έτσι. Με την οποία βέβαια εγώ δεν συμφωνώ ότι καλώς έγινε έτσι. Αλλά αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό θα συμβεί δηλαδή. Εάν έχετε να προσθέσετε κάτι το οποίο εκφράζει το Σπυρό του Σαμόρη και το οποίο μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, γιατί ομολογώ ότι είναι μια προβληματική κατάσταση, θα σας ευχαριστούσα. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς αξιολογεί, πώς κρίνει ο Σπύρος ο Σαμόρης και όσοι βρίσκονται ακόμη μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι, αυτή την κίνηση του Γιώργου του Παπανδρέου. Και εδώ τοπικά πόσο θα πλήξει το τοπικό ΠΑΣΟΚ. Σε πολύ μικρό ποσοστό. Σε πολύ μικρό ποσοστό. Θα το πλήξει βέβαια, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό. Και βεβαίως δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι αυτή η κίνηση είναι κατανοητή. Ναι. Έτσι. Θεωρούν ότι υπάρχει μια λανθασμένη κατάσταση. Θα σου πω και κάτι που το έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σου, ότι εμένα με πήραν τηλέφωνο πριν να ανακοινώσουν το κίνημα. Ναι. Να είμαι υποψήφιος. Μάλλον ότι προτάθηκα να είμαι υποψήφιος με το κίνημα. Ναι, πήρε ο κύριος Ξενίδης. Ο κύριος Ξενίδης. Για να είσαστε υποψήφιος με τον. Ναι, ό,τι έχω προταθεί, να είμαι υποψήφιος. Ναι, με το κίνημα που θα ανακοινωθεί. Τώρα λίγο. Αντιλαμβάνεσαι. Στις εκλογές δεν είναι το κέριο χτύπημα που θα αντιλαμβάνεσαι. Είπα, δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα. Αυτό έχει γίνει πριν. Ξέρω πότε ανακοινωθεί. Κάναν τις διερευνητικές σου, δηλαδή. Εγώ λοιπόν του είπα ότι ευχαριστώ για όποιον τέλος πάντων με πρότεινε. Αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω τι σκοπό έχει. Τι σκοπό έχει εξυπηρετεί μάλλον ένα κόμμα που βγαίνει 25 μέρες πριν τις εκλογές. Και δεν μπορούσα να πάμε ενωμένοι. Και μετά τις εκλογές, να κάνω συνέδριο, αλλαγή προέδρου, ή πολιτική ή οτιδήποτε άλλο και να τελειώσει το πανηγύρι. Ή τέλος πάντων φορά καθένα στον δρόμο. Ναι. Αλλά μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Και τους οφέσαι και δεν πήγα. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό δεν είναι καλό ούτε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω πως δεν είναι καλό και για τον Γιώργο Παπανδρέου. Και δεν θα είναι καλό, δεν θα εξελιχθεί καλό για τον Γιώργο Παπανδρέου, διότι ανεξάρτητα αν έκανε καλά, διαχειρίστηκε σωστά. Αν ήταν σωστό αυτό που έκανε, τέλος πάντων αυτά όλα από συζήτηση είναι, δεν θα μπει στη Βουλή. Εγώ δεν βλέπω να μπει στη Βουλή. Και θα είναι πλήγμα γι' αυτό. Κύριε Σαμωρή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, τώρα με πολλά προβλήματα όντως, πολύ σωστά είπατε στην αρχή ότι είναι ένα κόμμα που έχει χτυπηθεί πανταχώθεν. Ναι. Και έχει κατά κάποιο τρόπο αποψηλωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Πώς μπορεί να επαναπραγματεία... Θα σου πω ένα... Παραπροσδιορίσει τη θέση του.
Όχι, να διαπραγματευτεί με τους πολίτες, ούτως ώστε να ανακάμψει κάποια στιγμή. Και δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει μετά τις εκλογές, έτσι. Ναι. Κάτω κομμάτι αυτή τη στιγμή. Ένα κομμάτι έχει φύγει με το ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει ενδυναμώσει. Έχουμε τώρα την κίνηση του Γιώργου του Παπανδρέου. Μένει το υπόλοιπο το επίσημο. Κάποιοι έχουν φύγει πάνω στην Δηλαδή, από όλες από πάντα. Για να μην ακριβώ. Κοίτα. Στις εκλογές του 2012 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ποσοστά 18%. Πρώτη δεύτερη Κυριακή δεν έχουμε πλέξει τα ποσοστά. Δεύτερη Κυριακή που γίνεται. Περίπου σε αυτό το ποσοστό, κοντά στα 19 να κάνω λάθος. Κοντά στα 19. Το Πασόκ είχε πάρει 12. 12,5. Κάτι τέτοιο νούμερο είχε πάρει, νομίζω. Πολιτικά, εγώ διαφωνώ με τη συγκυβέρνηση. Πολιτικά. Διαφωνήσατε δηλαδή. Πολιτικά. Ναι. Εθνικά όμως έπρεπε να υπάρξει. Θεωρείτε ότι αυτή η ιστορία ήταν και το κύριο κλειγμά ή και η αιτία διάσπασης τελικά. Θα σου πω. Α, όχι. Διάσπαση δεν νομίζω ότι υπήρχε. Δεν έγινε από αυτό η διάσπαση. Θεωρώ σε αυτό στηρίζεται όμως και επιχειρηματικά. Καλά, τώρα αυτά είναι τώρα λόγια του αέρος αυτά. Λοιπόν, εθνικά λοιπόν θεωρώ ότι έπρεπε να είναι και το Πάσο και η Δημάρ να εξακολουθήσει να είναι. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βρουν ένα μίνιμουμ συνεννόηση. Για τη χώρα. Μάλιστα. Η χώρα χρειάζεται συνεννόηση. Και, και σου λέω, ελευθερία μου, το εξής. Και σου λέω το εξής. Για ανέτρεξε στην ιστορία. Άλλο θέλεις από το 1453 και το πώς αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη, να πάμε από το 1824. Και εδώ. Αν θες να πάμε από το 1920 και μετά. Ναι. Όταν οι Έλληνες δεν ομονόησαν, ιτήθηκαν ιχτρά. Μάλιστα. Έπαθαν μεγάλες ήττες. Σωστά. Ιστορικά πάντα. Σωστά. Ιστορικά πάντα. Και λίγες φορές συμφωνήσαμε. Άτσι, η πρόταση λοιπόν του Πασόκ ήταν και είναι, ακόμα και τώρα, πια μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η οποία έπρεπε να είναι από το 2012. Μάλιστα. Για να μην σου πω από τότε που τη ζήταγε ακόμα και ο Παπανδρέας. Μια κυβέρνηση να διαχειριστεί τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν προκύψει. Και πολύ φοβάμαι για το μέλλον μας. Χωρίς να θέλω να πω ότι εγώ δεν σπείρω απειλές ότι το χάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ και τα καταστρέψει κτλ. Φοβάμαι τη συνεννόηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και εύχομαι. Και εύχομαι 26 του Γενάρη να έχουμε κυβέρνηση. Μάλιστα. Αν δεν έχουμε κυβέρνηση, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το μόνο σίγουρο είναι. Ας ξεφύγουμε από εκείνο που πολίτων είναι δυστυχώς πολίτες οι πολίτες μας ότι δεν πάει στο διάβολο, ας έρθει ο τάδε. Μα εντάξει να έρθει, δεν είναι ώρα να μην έρθει. Δεν αποκλείω ούτε την αδωρατία ούτε το ΣΥΡΙΖΑ κανένα. Το θέμα είναι ότι αν δεν έχει όμως αυτοδυναμία, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Θα πάρει και τότε. Έτσι, και πρέπει πρώτα να βάλουμε τη χώρα και μετά το κόμμα μας. Το Πασόκ λοιπόν δεν έβαλε μπροστά το κόμμα και το 2012. Έβαλε μπροστά το εθνικό συμφέρον. Και γι' αυτό τρώει ήττα μεγάλη τώρα. Δεν ευθυκμήθηκε δε όντως, γιατί η Νέα Δημοκρατία από 18% πήγε 30% και το Πασόκ από 12% θα πάει στο 5% ή στο 4%. Θα μου πεις ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράζει περισσότερο τον κεντροδεξιό χώρο και δεν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο. Θα κλείσουμε αυτό για να έρθουμε μετά στα τοπικά. Αν και τα τοπικά, στην προκειμένη περίπτωση, λόγω βουλευτικών εκλογών, σα υποψήφιο βουλευτή. Δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις εύκολα, αλλά ο τόπος λογικά πριτανεύει για αυτόν ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που άσκησε... Το κύριο μέλημα τώρα και το διακύβευμα των εκλογών είναι η πατρίδα. Η πατρίδα. Έτσι. Είναι γεγονός. Λοιπόν, πώς όμως τελικά αποδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία με όλες αυτές τις παρενέσεις, με όλες αυτές τις κυβιστήσεις, ζάπια, μνημόνια κτλ. Εκ των υστέρων αποδειχθεί και πολύ σκληρή για να πεθάνει, ενώ το Πασόκ αντίθετα. Πώς γίνονται αυτά. Ακριβώς αυτό σου είπα. Θυμάσαι ακριβώς και μπράβο σου το Θεό. Ζάπιο 1, 2, 3 κλπ. Ήταν δηλαδή ανάλογα αυτά που λέγει ο Τσίπρας. Λέω Τσίπρας τώρα. Ακριβώς. Τα στεμπλοποίησε λοιπόν όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, μπήκε στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση με τη Δημάρ και το Πασόκ και έφυγε στην πορεία βέβαια η Δημάρ για μένα κακός. Και αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο. Τέλος πάντων, η χώρα ήταν σε μια σταθερότητα, χωρίς να περνάμε εμείς οι πολίτες εύκολα. Πολλά πράγματα δεν έγιναν. Γιατί διαφωνώ με πολλά πράγματα που δεν έγιναν, έτσι. Δεν το είδαμε. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή, ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Δεν έχουν γίνει πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, χθες,
Οι μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί να περιμένουμε 5 χρόνια να τις κάνουμε, και γιατί να μας την βάλει η Τρόικα να το κάνουμε, έπρεπε να έχουμε κάνει μόνοι μας. Η φοροδιαφυγή, γιατί να την ψάχνουμε το 2015-2014 και πρέπει να φορολογούμε τους συνταξιούχους, έπρεπε να έχει γίνει. Και χθες έβλεπα κάτι πίνακες. Στην κυβέρνηση όμως ήταν και το Πασόκ. Βεβαίως, μα βεβαίως. Μα βεβαίως. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έχει με το Πασόκ είμαι γιατί είμαι Πασόκ, γιατί θεωρώ ότι έχει αδικηθεί σαν Πασόκ ο χώρος. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι η μοναδική σταθερή δύναμη που λέει μονίμως την αλήθεια. Και επειδή στην Ελλάδα, να ξέρεις και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, ότι στην Ελλάδα μας αρέσει να λέμε την αλήθεια, μας αρέσει να μαθαίνουμε την αλήθεια, ναι. Αλλά απ' την άλλη μετά πάμε σε αυτούς που μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Ναι, αλλά πιστεύω. Εδώ θα κόψω νομίζω το πρόβλημα και θα θυμίσω τον Ελίτη που είχε πει ότι την αλήθεια τη φτιάχνεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που φτιάχνεις και το ψέμα και στην πολιτική είναι εδώ και μου αυτά τα δύο. Εντάξει. Ναι, είναι πάντα στην ίδια γραμμή. Εντάξει, αλλά εμείς επειδή λέμε μονίμως και ο Βεντζέλος λέει μονίμως την αλήθεια και μονίμως λέει ότι υπάρχουν προβλήματα και μονίμως λέει ότι περνάμε δύσκολα και μονίμως λέει ότι δεν είναι εύκολα πράγματα, χρειάζεται συνεχής αγώνας. Το λέει αυτό. Δεν λέει ότι θα σας δώσω άπλετα ξέρω στους συνταξιούχους. Σου είπα νωρίτερα ότι εγώ διαφωνώ με ποιον τρόπο. Ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή, η οποία βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη σε έκταση από πολλά ευρωπαϊκά κράτη, που αναγκάζεται μετά το κράτος και επιβάλλει φορολογία άμεση στους αρχηγούς και στους δομείς. Ενώ στην ουσία είναι ενώ στην ουσία ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι. Και να σου πω ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο. Το 2009. Τα έσοδα από το ΦΠΑ ήταν περίπου 7,4 δις. Μάλιστα. Το 2012 είναι 7,1 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν σου λέει τίποτα. Σε μια περίοδο δηλαδή, έτσι μπράβο. Γενικώς μέτρα, τάβορα. Έτσι μπράβο. Αν φταίει η πολιτική, να καταδικάσουμε αυτούς που είναι και να έχουν κάποια άλλη καινούργια. Μάλιστα. Αλλά μόνο η πολιτική φταίει. Και η πολιτική με είτε φταίει και η πολιτική με προηγείται φταίει και οι πολίτες με τον τρόπο που αποφασίζουν να φταίνε. Δεν είναι κανείς έτσι. Για να λέμε τα πράγματα με τον οπάδο δηλαδή, έτσι, και να είμαστε ρεαλιστές και φιλαλίδες. Η ανησυχία της αριστείας της Χαριτάτου, της συνεργάτηδός μας είναι, σε σχέση με, με τα όποια αποτελεσμάτα που αφορούν στη γενική πολιτική, στη χώρα μας κτλ, που όντως είναι πολύ ψηλά, έτσι. Η Κεφαλονιά. Ένα κομμάτι το οποίο για μας όμως είναι η καρδιά μας, έτσι. Σε σχέση με όλα αυτά. Και η Θάκη, με συγχωρείτε. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, τι δρόμο ακολουθεί από εδώ και πέρα και ανάλογα με τα αποτελέσματα. Εννοείς με βάση τις βουλευτικές εκλογές ή με βάση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο μπορούμε να επεκταθούμε αλήθεια από τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Γιατί... Με έναν υποψήφιο βουλευτή ο οποίος συμμετέχει ενεργά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ λοιπόν, επειδή αυτά τα θέματα τα έχω θίξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές και ξέρεις, εγώ είμαι μαχητικός και πολλές φορές φωνάζω κιόλα. Πολύ. Έτσι. Φωναγκλάς και πολύ. Μπράβο. Δηλαδή. Παρορμητικός, τα πάντα τα πάντα. Δεν βρίζω, αλλά είμαι και παρορμητικός και. Έτσι. Εγώ θα σα ρωτήσω το εξή. Γιατί. Εγώ έδωσα την αριστεία νωρίτερα. Ναι. Μάλλον εδώ πριν έρθει που διάσαμε και τη λέω κάτι λέγαμε για το Λιξουρί. Για σφυρίχτρες. Όχι, όχι. Και τη λέω, μπορεί να μου πει αν ο πεζόδρομο του Λιξουριού είναι φτιαγμένο μετά του σεισμού. Ούτε πλέον. Ούτε πεζόδρομο. Και μου λέει όχι. Αυτό όμω είναι ένα χρόνο μετά τι εκλογέ. Δεν μπορεί να πάνε κάποιοι τώρα και να του λένε ότι έχουμε προτεραιότητα την Κεφαλονιά. Ότι αφορά το Δήμο. Γιατί για να βάλουμε την ομάδα σε μια τάξη, ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος προέρχεται βέβαια από το Πασόκ. Έτσι. Αλλά είναι υπουργός μιας κυβέρνησης. Συγκυβέρνησης. Τη συγκυβέρνησης. Έτσι. Έχει δημοπραθήσει, ας πούμε, το υπομεδί, το υπουργείο, τους επαρχιακούς δρόμους, το λιμάνι του Λιξουριού. Το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το υπομεδί όμως. Δεν χρειάζεται καμιά βοήθεια δημοτική για να γίνει αυτό. Ήταν υποχρέωση του κράτους να το κάνει αυτό. Έχει καθυστερήσει, Αλλά έχουν δημοπρατηθεί. Ναι. Ό,τι αφορά το Δήμο, και βεβαίως ο Δήμος που έπαιξε μπορούσε να παίξει ρόλο, ή να επισπεύσει, ή να πρεσάρει, ή τον Υπουργό ή τις υπηρεσίες του Υπουργού για να επιταχύνει τις διαδικασίες. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η λεωφορεία σου στην Κατοδίνα δεν πάει. Στην Κατοδίνα η λεωφορεία δεν πάει. Πάει αδιάμεσα. Μπορεί να επέρεται, ας πούμε τώρα, ή η Δημοτική Αρχή ή κάποιοι γύρω από τη Δημοτική Αρχή. Ότι θα έχουμε προτεραιότητα την Κεφαλονιά, δηλαδή σε πόσο χρόνο, ένας χρόνος έχει περάσει. Αλλά εγώ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει δέσιμο. Δηλαδή κάθε φορά, εάν υπάρχει εκπρόσωπος εδώ, της Κεφαλονιάς στο Κοινοβούλιο,
της ίδιας κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο το καθίσαμε στα Θρανία και το μάθαμε. Έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερες προσβάσεις, πιο ανοιχτές πόρτες κτλ. Κτλ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει δηλαδή να το ακολουθήσει ο κόσμος, δηλαδή πρέπει να βγάλουμε βουλευτή του κόμματος που θα βγει, γιατί έτσι θα έχουμε μεγαλύτερες προσβάσεις, ή ένα δυναμικό άτομο το οποίο θα ανοίγει τις πόρτες ακόμα και με διαφορετική. Εγώ θέλω να είναι ένα άτομο, δυναμικό άτομο που να έχει γνώση και να ξέρει τι ζητάει. Μάλιστα. Και κάτι παραμύθια ότι χτυπώ τα χέρια στο τραπέζι, αυτά είναι μπουρδές. Αυτό είναι αφμή. Έτσι. Πώς έχει πάρει, πώς έχει πάρει. Λοιπόν, χτυπά τα χέρια στο τραπέζι και σπάς τα χέρια σου. Έτσι. Λοιπόν, χτυπά τα χέρια στο τραπέζι και σπάς το τραπέζι όταν ξέρει τι ζητά. Ναι. Όταν ξέρει τι ζητά. Όταν ξέρει τον τόπο σου, βασικά. Έτσι, τότε ξέρει και τον τόπο σου, βέβαια. Όταν ζει και ξέρει τον τόπο σου και ξέρει τι θέλει. Αλλά εγώ σου λέω τώρα, σε παραλαμβάνω. Επιτρέπεται στο Λιξούρι τώρα ο πεζόδρομο του Λιξουριού να είναι άτεκτο. Ένα χρόνο μετά τι εκλογέ. Εγώ θα μετά του σεισμού. Θα κάνω την άλλη ερώτηση. Το δρόμο για ανοχή, ο δρόμο έχει ανοίξει. Περνάει σχολικό λεωφορείο από εκεί. Ξέρω πάρα πολύ. Οπότε είναι και περιφέρεια και δήμο και όλα αυτά. Αριστερά μου είναι παρκιακό δρόμο. Ο ρόλος του, του Δήμου, ξέρεις ποιο είναι, ο Χάρακας. Συγκεκριμένο, η περιφέρεια τι κάνει. Άκουσε με, ο Χάρακας. Θα μπορούσε να πιέσει ενδεχομένως. Ναι, αλλά κάνει κάτι. Ακούστε με, ακούστε. Ο Χάρακας είναι σε ένα σπαρχιακό δρόμο. Ναι. Είναι ένα έργο που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και εκτελείται από την περιφέρεια. Ωραία. Δεν είναι όμως ένα δρόμο που δεν ανήκει στην Κεφαλονιά, που δεν βρίσκεται μόνο στην Κεφαλονιά. Είναι σε ένα δρόμο που είναι στα όρια του Δήμου. Που είναι εντός του Δήμου Κεφαλονιάς. Εκεί λοιπόν τι κάνεις. Αγωνίζεσαι για τη λύση του ή για τη δευτερεύουσα λύση του. Ναι, αλλά δεν αγωνίζονται, το έχουν πάρει χαλαρά. Λοιπόν, χαλαρά το έχουν πάρει αυτοί που δημιουργούν την Κεφαλονιά. Γιατί αν δεν το είχαν πάρει χαλαρά, ο περισσότερος της πόλης σου που ζεις θα ήταν τώρα φτιαγμένος. Και δεν σκοτωνόταν οι γριούλες στα φρεάτια και στα χράσπεδα. Και δεν είναι ψέματα αυτό. Όχι, όχι, και στα βλαχάκια είναι. Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ πιστεύω, γιατί πάω, να ξέρεις, πάω. Χωρίς κάμερες. Χωρίς κάμερες. Αυτό είναι ένα προτέρημα που έχει η δημοτική αρχή αυτό. Ότι εγώ που πάνε θέλουν κάμερες. Ή καφέ να πίνουν να του αναρτήσουν στο Facebook. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Δεν μ' αρέσει αυτό. Η Ανιψιά από τους Κέρδους δουλεύει σε κατάστημα στον πεζόδρομο. Και δεν ξέρω πώς φτιάχτηκε αυτό. Λέει το φτιάξαμε εμείς για να μπορεί να πει ο πολίτης μέσα στο μαγαζί μας. Πού είναι η δημοτική αρχή. Πολλοί μαγαζάτορες το έχουν κάνει αυτό. Ακριβώς. Πού είναι η δημοτική αρχή λοιπόν. Έτσι γέφυρα, τα λέω αυτά και να μην επέρεμαστε. Επέρεται ο καθένας ότι τα έχουμε λύσει όλα και τα έχουμε φτιάξει όλα. Για να μην πω και σε άλλες ιδιαιτερότητες. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ο κάθε πολίτης είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται. Να βουτάει τη γλώσσα του στο κεφάλι του. Ποιος του λέει αλήθεια και ποιος του λέει ψέματα. Και ποιος μπορεί να του λύσει τα προβλήματα. Και να μην χαργεντίζεται ή. Να του τα του λαγούζουν με τα χίλια ότι θα διοριστεί ή ότι θα φτιάξουν 100 μέτρα δρόμο και εμεί τα κάναμε αυτά. Δηλαδή και τι έγινε. Τα τώρα. Κάνατε. Έφτιαχνα και εγώ δρόμο, δεν έφτιαχνα. Όχι, κάνατε και τα ίδια που είπατε. Όχι βέβαια τα ίδια. Εγώ ένα μήνα πριν ξεκινήσω να τα πάντα. Και μια φορά ένα σταθμό του Δήμαρχο τα πλήρωσε από την τσέπη του για να μάθει έπρεπε να μάθει να λειτουργεί σωστά. Και τα πλήρωσε από την τσέπη του. Και γίναμε μαλλιά κουβάρια. Μπίλε γίναμε. Δεν το ξέρει κανένα βέβαια γιατί δεν πιστεύαμε στη χώρα, αλλά είχαμε σκοτωθεί, δεν μιλάγαμε. Για να μάθεις και αυτό. Δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα, φίλοι είμαστε με αυτόν, αλλά τότε σκοτωθήκαμε. Σπύρος Αμωρή, τι έχει η πολιτική που σας θέλει. Α, δεν ξέρω αυτό. Δεν πάω να το πω εγώ αυτό. Θα το πω αυτοί που με ψηφίζουν και με θέλουν να είμαι. Όχι, εσάς τι σας θέλει στην πολιτική. Α, εμένα. Α, ναι. Συγγνώμη. Λες, δεν το έχω ακόμα. Βρει. Είναι όντως ένα μικρό. Δεν το έχω βρει, είναι μικρό, ναι. Ναι. Το κουβαλάει κάποιος. Να ξέρεις ότι η γυναίκα μου η οποία και την περίοδο που ήμουν δήμαρχος δεν μπορούσε να ήταν ποτέ μαζί μου. Πότε. Τις οποίες δεν της αρέσει καθόλου αυτό. Συμπαστώ. Έτσι. Με ποιος παίζεται. Έτσι. Καθόλου. Υποφέρουν κάποια. Εγώ, εντάξει, εσύ είσαι δημοσιογράφος. Και χρόνια μάλιστα. Ναι. Με έχεις δει ποτέ με ένα γυναίκα μου. Τώρα μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Όχι. Πότε. Όχι σε προσωπικό. Εννοώ σε εκδηλώσεις. Δεν εννοώ στον δρόμο. Όχι. Γυναίκα μου και απολυμμένος δεν ξέρω και την προσωπική σας ζωή και κατάσταση. Όχι, είναι. Απλώς ξέρει ότι αυτό μου αρέσει και το ανέχεται. Αλλά δεν θέλει να είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Όπως κάνουν πολλοί άλλοι. Είναι ταπεινή, θέλει να κάθεται πίσω. Δεν της αρέσει αυτό, δεν την αγγίζει αυτό. Εμένα έχει κάτι που με ηλεκτρίζει, κάτι που μου αρέσει. Ένας τρόπος ζωής και τώρα, έτσι, έτσι, δεν μπορείς να μακάρι κάποια στιγμή να
γιατί έχω και αυτογνωσία έτσι. Να σταθώ ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να βοηθήσω άλλο πλέον και να φύγω. Και ξέρω εγώ, μου λένε πολλοί ασχολούνται. Μα δεν βαρέθηκε. Μα έχει μπει σε μια διαδικασία. Γιατί πώ και να το κάνει, η οποιαδήποτε διαδικασία είναι ψυχοφθόρα έτσι. Ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά όταν όμω τον ζει τον άλλον, αυτό με το οποίο ασχολείται, από εκεί και πέρα είμαι και ζωογόνο. Ναι, 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 ναι. Είναι και μια κινητήριο δεν. Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Εξάλλου. Μ' αρέσει η επαφή, μ' αρέσει να έχω φίλους, μ' αρέσει να έχω ανθρώπους και να μιλάω με ανθρώπους. Αυτό μ' αρέσει. Κύριε Σαμωρή, να περάσουμε στα διαδικαστικά. Υπάρχει κάποια ερώτηση την οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να την υποβάλουμε να σας απαντήσει. Είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχετε πάρα πολύ λίγο χρόνο όντως να κινηθείτε. Βέβαια, ενεργό είστε. Όπως είπατε στην καθημερινότητα, όσοι παρόν ασχολείστε με τα πάντα κτλ. Και σε επίπεδο δημοσιογραφικού. Δεν είσαστε άγνωστο στον κόσμο. Όχι. Δεν ζητήσαμε το βιογραφικό σας, γιατί ακριβώς σας ξέρει ο κόσμος ποιος είστε. Είσαστε εδώ, λειτουργείτε εδώ, εκφράζεστε εδώ, συναναστρέφεστε με τον εδώ κόσμο. Στην καθημερινότητά σας και όχι μόνο. Λοιπόν. Στον χρόνο όμως που απομένει, πόσο θα τρέξετε, έχετε βγάλει λογικά ένα πρόγραμμα με επισκέψεις, θα γίνει την Παρασκευή παρουσίαση. Ναι, υπάρχει μια επιτροπή εδώ πέρα, η οποία, η οποία έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, όχι ομιλίες και τα λοιπά, νομίζω μια ομιλία θα γίνει. Θα έρθω στο Λεξούρι, θα πρέπει να κάνω μια μικρή περιοδία. Χωρίς μια ομιλία χωρίς την τελευταία εβδομάδα. Ναι, ναι, μια ομιλία θα γίνει νομίζω την Παρασκευή, στα Βεστόλη, ναι, η οποία δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα, δεν έχει καθοριστεί από ό,τι μου λένε. Αυτή θα γίνει. Εξάλλου είναι και μια δύσκολη περίοδος τώρα. Και δεν θα εκφραστεί πολύ ο κόσμος γενικά. Ναι, και αλλά αυτό. Αλλά είναι και χειμώνας η ελευθερία και το ξέρεις και εσύ. Ναι, οπότε πρέπει να βρίσκεται και στο σχόλιο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, αν πας τώρα στα χωριά της Κεφαλονιάς, σε οποιοδήποτε μεγάλο χωριό να πας της Κεφαλονιάς, θα βρεις 5 ανθρώπους στο καφενείο. Γιατί είναι και ο καιρός συγχρόνος. Πέρα από το γεγονός ότι πλέον οι άνθρωποι δεν μαζεύονται σε αυτά τα πράγματα. Είναι όμως και χειμώνας και δύσκολο βγαίνουν στο σπίτι. Όχι μόνο αυτό. Η βαρχημονιά της ψυχής τους κάνει να είναι αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Είναι σημαντικό αυτό και η αλήθεια είναι ότι περνάμε δύσκολα, ο κόσμος περνάει δύσκολα. Ναι. Έτσι, περνάει δύσκολα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, όχι μονάχα η συνταξιούχη και η μισθωτή, όλοι μας. Μάλιστα. Οι άλλοι δύο συνυποψηφίες σας θα μας θυμίσετε. Η μία κοπελιά είναι, ήταν υποψήφια με το περιφερειακό ψηφοδελετίο. Ναι. Με την τέλος συναγωνίστρια μας την Άντζελα Δικερέκου και τον Γιώργο το Τζιλιμιδό είναι η Αναήτη Χρυσάφη από την Έρισο. Η Χρυσάφη Σεργέεβα έχει και το όνομα της μητέρας της και ο άλλος ο συνυποψήφιος μου είναι ο Ανδρέας ο Βλισμάς από την Ιθάκη. Από την Ιθάκη. Ναι, από την Ιθάκη. Μάλιστα. Επομένως έχετε και εκεί υποψήφιο. Ναι, 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 ναι. Τι περιμένετε κύριε Σαμούρη, το μήνυμά σας για να κλείσουμε. Βέβαια τώρα θα έμπαινα στον πειρασμό, αλλά δεν ξέρω ο χρόνος εάν θα μας καλύψει, μια και αναφερθήκατε στην κυρία Κυριακού που ομολογώ ότι εκτός χώρου... Εντάξει, αυτό ας την κρίνει ο λαός. Ας την κρίνει ο λαός. Ωραία, οφείλω να το σεβαστώ. Όπως και τους τοπικούς, δεν είναι μόνο η κυρία Κυριακού, είναι... Βέβαια, και τοπικούς. Υπάρχουν εδώ και στο Πασόκ του Λεξουργιού άνθρωποι, στελέχοι, οι οποίοι έχουν μεταπηδήσει στη Νέα Δημοκρατία. Και εκτελούν εθελοντικές εργασίες, μην ξεχνιόμαστε. Αυτά τα ξέρετε εσείς στο Λεξουργείο, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ξεκοβριζόντουσαν στα μπαλκόνια και τώρα είναι μαζί, ας πούμε πάλι. Κάποιοι οι οποίοι είναι, εκτίθενται περισσότερο από τη θέση που βρισκόντουσαν και το πόσο βληθήκαν από ένα χώρο. Λοιπόν, και παρόλα αυτά συνεχίζουν και λένε θα στηρίξουμε Πασόκ. Λοιπόν, είπα νωρίτερα και στις δύο σας ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε παιδεία στα λαός. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο οι άλλοι. Πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία. Πρέπει να ξέρουμε, να σκεφτόμαστε και να αποφασίζουμε. Πρέπει να βάζουμε το συνολικό συμφέρον, το γενικότερο συμφέρον πάνω από το δικό μας για να πάμε κάποτε μπροστά. Αλλά τα παιδιά μας δεν τα μάθουμε έτσι, ούτως ώστε σε μία, δύο, τρεις γενιές να έχουν μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία, έτσι θα θολοπλέμε μια ζωή σε αυτά τα πράγματα. Αυτό εγώ πιστεύω. Γι' αυτό, εγώ δεν ξέρω αν το ξέρετε, εγώ μία χώρη έχω. Βέβαια, εγώ μία χώρη έχω, η οποία τελειώνει το Πανεπιστήμιο τώρα, και η οποία. Να είσαι καλά, και εσύ ξέρω ότι έχει μία χώρη. Δύο παιδιά. Δύο χώρες. Δύο και εγώ. Μπράβο, να σου ζήσω και εσένα. Ποτέ δεν τις αγάνα καλά κάπου μένα. Ποτέ. Είμαστε μονίμως στην τζίτα. Έτσι. Δεν
Δεν λέω παιδάκι μου, έχεις δίκιο. Ποτέ δεν το έλεγα αυτό. Ούτε από το δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο δίκιο πουθενά. Ούτε και στο πανεπιστήμιο. Θέλω να είναι ορθολογίστρια, ρεαλίστρια και να αποφασίζει σωστά. Και έτσι θέλω να σκέφτεται και ο ελληνικός λαός. Μπορεί να το κάνει αυτό. Θα βγούμε από αδιέξοδα. Όσο σκεφτόμαστε μικρο, συμφεροντολογικά και κοντόφθαλμα, θα έχουμε προβλήματα. Εμείς λοιπόν κρατάμε ψηλά την ευθύνη. Δεν σκεφτόμαστε καθόλου. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο υιοθετήθηκε, εφαρμόστηκε και το ανεδείχθηκε όλος ο ελληνικός λαός επί της εποχής που επιμερούσε το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, συνδικαλιστές, οργανώσεις, επιχειρήσεις, υπουργεία, λοιπόν, ένα στράτος ολόκληρο. Έχει την ευθύνη το ΠΑΣΟΚ. Η εντυμότητά σας πραγματικά είναι απίστευτη και μας την κρατήσατε πολύ δυνατά στο τέλος. Πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό. Πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ. Αν και ο ελληνικός λαός διαχρονικά το έκανε αυτό. Πάντα έτσι. Βέβαια. Την εποχή του Αγρογιαλούρου και τα λοιπά. Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μου λένε μετά μερικοί, α πούμε, ο Ανδρέας. Μα δεν έχει αποθάνει ο βασικό ρόλο. Έτσι, μπράβο. Αρχιτεκτονικό του Αγρογιαλούρου θα πάμε, θα δούμε διαχρονικά ότι είμαστε περίπου το ίδιο. Πράγματα άλλαζαν. Δηλαδή πρόσωπα και πραγματάκια άλλαζαν. Εγώ θέλω να σου πω το εξή και να το κατανοήσετε και οι δύο. Και αυτοί που μα ακούνε και αυτοί που θα σα διαβάσουν. Εγώ είχα μια θεσμική θέση στο Δήμο. Στο Δήμο τότε που είχε διακυβέρνηση χρωματισμένη, ΠΑΣΟ. Ναι. Εμείς βέβαια, επειδή παίρναμε διαχρονικά το Δήμο, μας ψήφισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και άλλων αποχρώσεων. Mm-hmm. Και ποτέ δεν το κοιτάξαμε αυτό. Αν δεν το ξέρεις, ο ξάδερφός μου, Παναγιώτης Σαμούλης, τον ξέρεις Παναγή, mm-hmm. ήταν χρόνια, 20, 25, 30 χρόνια, στα κεντρικά του ΠΑΣΟ. Με το χιτήρι, με τη φαρά. Μπράβο. Ήταν δηλαδή μέσα στα πράγματα. Και την εποχή που διοριζόντουσαν οι πάντες. Και εδώ. Μπορεί να ρωτήσετε ή να κάνετε μια διερεύνηση αν έχει διοριστεί κάποιος από τους συγγενείς του Παναγή ή του δικού μου. Κανένας. Από εμάς. Με τη βοήθεια τη δικιά μας και του Παναγή και τη δικιά μου. Εμείς λοιπόν δεν χρησιμοποιήσαμε το κόμμα για να κάνουμε ρουσφέτια στην οικογένειά μας. Εμείς είμαστε κάτι, το στηρίζουμε αυτό και δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν. Κύριε Σαμόρη, ποιο είναι το μήνυμά σας για τις εκλογές που έρχονται? Το μήνυμά μας είναι, το μήνυμά μου καταρχήν είναι στο κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει ότι θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι θα ψηφίσει, είναι το μέλλον του, είμαστε σε μια κρίσιμη φάση για τη χώρα. Ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εμείς έχουμε ψηλά την ευθύνη. Αν συμφωνήσουμε με οποιοδήποτε κόμμα αναλάβει την εξουσία και χρειαστεί τη συμπόρευση μαζί του με προγραμματικές, οποιοδήποτε δεν θα είναι. Γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, το πρώτο κόμμα, αν είναι όπως φαίνεται το ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν να χρειαστεί συγκυβέρνηση, και το εύχομαι αυτό, για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες. Εύχομαι. Τι φοβάστε δηλαδή την πλειοψηφία? Ναι. Θα χρειαστεί βοήθεια. Μάλιστα. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Έτσι πιστεύω εγώ. Τι είναι αυτοδυναμία, συγγνώμη, τη φοβάστε? Δεν τη φοβάμαι καθόλου. Ναι. Μακάρι να βάλει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ και να αποδείξει αυτά που λέει. Κάνα πρόβλημα. Ενδεχομένως θα είναι και εδώ και μόνο. Έτσι, αλλά επειδή δεν το βλέπω αυτό, λέω ότι θα χρειαστεί να συγκυβερνήσει με κάποια κόμματα. Πιθανόν, αν τα βρούμε με βάση μια προγραμματική σύμβαση που θα έχει την κοινωνική αλληλεγγύη, που θα έχει την ανάπτυξη της χώρας, που θα έχει τέτοια πράγματα, ναι, και την ευρωπαϊκή και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, mm-hmm. και το ευρώ εννοείται, νομίζω πως θα είναι ένα πρόβλημα. Αν αυτά δεν, το ΠΑΣΟΚ δεν καίγεται να συνειδητουργήσει μια κυβέρνηση και να υποστεί πάλι η καθίζηση. Δεν έχει λόγο. Σας ευχόμαστε από τα μύθια της καρδιάς μας. Και, εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πούμε πέντε πράγματα. Ναι, ήταν ένας διάλογος από την πλευρά σας έντιμος και θα έλεγα ότι θεωρώ και απολογιστικός. Επίσης, σας ευχαριστώ. Και απολογιστικός και ειλικρινής. Ειλικρινής, πράγμα. Δεν τα έχει γραμμένα κάπου. Μετά από τόση παιδεία και εκπαίδευση στην πολιτική, αλλά μόνο εάν τα διάβαζε, πέσε με μόλι. Λοιπόν, καλή επιτυχία και δύναμη. Να είστε καλά. Να έχουμε υγεία καταρχήν. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Έτσι, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο χώρο σας. Να είστε καλά. Επίσης, δεν ξέρω ως ιστερόγραφο, το γραφείο σας λειτουργεί καθημερινά πλέον. Καθημερινά, ναι. Ώρες. Μία παύση το μεσημέρι και περίπου από τις 6 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Και βρίσκεται. Λεωφόρο Βεργοτή 33.
Το τηλέφωνο μου είναι γνωστό. Τώρα το σταθερό δεν το θυμάμαι γιατί δεν το ξέρω. Πολύ ωραία. Επομένως, 29, μπορεί... κάτι. Ωραία. Α, το βρούμε, να σου πω. 29339. Δεν είναι και πολύ βάση αυτά, ξέρεις, βέβαια, επειδή ημέρα κυκλοφορώ, εγώ γυρίζω. Όχι μόνο, βγαίνει και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή τρέχουν να προλάβουν και το χρόνο. Ναι, μόνο, είναι αλλά και, δηλαδή, εκ των ενόντων γίνονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί. Ναι. Δεν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει να κάνει. Δεν προλαβαίνει να κάνει. Στην ουσία είναι μια μισή εβδομάδα ούτε. Καλή επιτυχία. Να σε καλά, Φεδρίγα μου. Καλή δύναμη. Στη διάθεσή σα. Στη διάθεσή σα. Ελπίζω να σα κάλυψα.